είναι η παραγωγή του πλούτου και αυτής της περιοχής και συνολικά της χώρας, η ελληνική αγροτιά. Και βέβαια δεν θα παραλείψω να πω ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θα μου πείτε πότε ήταν εύκολη περίοδος για τον εργαζόμενο λαό. Δηλαδή μετά από μια δεκαετή βαθιά οικονομική καπιταλιστική κρίση, με ελάχιστα σημάδια ανάκαμψης μετά από αυτή τη δεκαετή κρίση μέσα σε ένα χρόνο, ξανακυλήσαμε σε νέα κρίση και με αφορμή την πανδημία, που την όξινε βέβαια την κρίση αυτή, και χωρίς να έχει τελειώσει η πανδημία και η νέα ύφεση που ήρθε η οικονομία, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πόλεμο στον οποίο συμμετέχει δυστυχώς και η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, μετά την απαράδεκτη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και που συνεχίζεται και που, σας λέμε ειλικρινά, η ανησυχία μας είναι ότι θα γενικευθεί αυτή η σύγκρουση και θα έχει επιπτώσεις γενικότερα στους λαούς. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν οι λαοί, ο ελληνικός λαός και όχι οι μεγάλοι ενεργειακοί, μονοπωλιακοί όμιλοι που για τα συμφέροντά τους, τα οικονομικά και τους ανταγωνισμούς τους για την ενέργεια, για το ένα, για το άλλο, για το να βρουν νέες αγορές, σφαίρες επιρροής, ματοκυλάνε τους λαούς. Γιατί εκεί οφείλεται το πρόβλημα. Και φυσικά αυτό έφερε πιο γρήγορα και μια νέα κρίση που ξεκίνησε και ως ενεργειακή κρίση τώρα στον τομέα της ενέργειας, με μεγάλη ακρίβεια, με ανατιμήσεις, που επιδρά πρώτα απ' όλα στην ίδια την αγροτική παραγωγή. Αφορά τους εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα, εσάς δηλαδή, τους αγρότες, αλλά αφορά και όλο τον ελληνικό λαό, γιατί επίσης πληρώνει τις ανατιμήσεις στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και επίσης πληρώνει με διάφορα μέτρα και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αγροτική παραγωγή διεθνώς στην περιοχή και στη χώρα μας, με την επισυντιστική κρίση που είναι μπροστά μας. Δηλαδή ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά όταν έχει στο μεγάλο ποσοστό της εισαγωγής από Ουκρανία και από Ρωσία βασικά σταριού και σε όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος ανησυχεί γι' αυτό, καταλαβαίνουμε τι επιπτώσεις αυτό έχει στην οικονομία. Και βέβαια εδώ έρχεται και επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη, αυτό που λέγαμε, ότι είναι έγκλημα, είναι εγκληματική πολιτική αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με την αγροτική παραγωγή, με την αγροτική οικονομία. Είναι έγκλημα οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αγροτικό τομέα, έτσι όπου απαξίωσαν διάφορα προϊόντα, ξερίζωσαν τον αγρότη από τη γη του, δεν έδιναν αυτά που έπρεπε και σήμερα βρισκόμαστε να πάμε να λύσουμε τα προβλήματα της ενέργειας με φωτοβολταϊκά πάρκα που πάλι ξεριζώνουν την αγροτική παραγωγή, αυτή που έχει απομείνει. Πάμε να το λύσουμε με αιωλικά πάρκα μόνο, όχι ότι είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές θα μπορούσαν επίσης συμπληρωματικά, γιατί η Ελλάδα βεβαίως έχει ηλιοφάνεια μεγάλη, έχει αέριδες, έχει βουνά, θάλασσες κλπ. Που θα μπορούσαν να αναπτυχθεί και αυτή η παραγωγή ενεργειακή στον τομέα αυτό από τις ανεμογεννήτρες κλπ. Όμως αυτό χρειάζεται ένα σχέδιο κεντρικό, χρειάζεται τα αιωλικά πάρκα να γίνονται χωρίς να καταστρέφουν ούτε το δάσος που έλεγε ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου, τα δάση της πατρίδας μας, αλλά ούτε να καταστρέφονται αγροτικές εκτάσεις που είναι καλλιεργήσιμες, παραγωγικές, που θα μπορούσαν να φέρουν φαγητό, να το πω έτσι, στο πιάτο και φτηνό και ποιοτικό, στο πιάτο του λαϊκού οικογενειάρχη, του εργαζόμενου, του επαγγελματία, του αγρότη κλπ. Άρα είναι ένα πλέγμα προβλημάτων τα οποία για πολλά χρόνια τα λέγαμε και επιτρέψτε μου, χωρίς να χρονοτριβώ, να τα επαναλάβω σήμερα εδώ αυτά που είπα μέχρι τώρα, όπως και το ζήτημα για παράδειγμα, επειδή τυχαίνει φέτος να είναι τα 30 χρόνια από τη συνθήκη του Μάστρεχτ που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση
και υπογράφηκε και από την Ελλάδα και ψηφίστηκε από τη Βουλή από όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ τότε, το 1992, 2022 έχουμε. Εκεί λοιπόν ήταν οι περίφημες ελευθερίες, εκεί, οι ελευθερίες των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, του ανθρώπινου δυναμικού. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά προστασία, για παράδειγμα, σε σχέση με το μέλι που λέμε. Τώρα δεν είναι το μέλι μόνο, είναι πολλά προϊόντα. Ό,τι δένεις, από τη ζάχαρη μέχρι άλλα προϊόντα που είναι χρήσιμα για το τραπέζι το ελληνικό, για την ελληνική οικονομία, για τους εργαζόμενους, και δεν υπάρχει καμιά προστασία και βεβαίως αυθαίρετα ο καθένας τα φέρνει, τα ελληνοποιεί και όλα εντός εισαγωγικών, με ευθύνη των κυβερνήσεων, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα επιτρέπει όλα αυτά, και βρισκόμαστε και από μια άλλη σκοπιά σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω, είναι και θα πρέπει, νομίζουμε, και συνολικά ο ελληνικός λαός, αλλά και εσείς ως σύλλογοι, ως φορείς του κινήματος που αγωνίζεστε και παρακολουθούμε πραγματικά με περηφάνεια του σκληρό αγώνα που δίνετε και στους δρόμους, στα μπλόκα, αλλά και μέσα στην ίδια την παραγωγή, για να επιβιώσετε στην παραγωγή σας και σαν αγρότες, αλλά πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα σκεφτούμε συνολικά σαν κοινωνία. Δεν είναι αλλού το ένα πρόβλημα και αλλού το άλλο. Φυσικά ξέρετε ότι συνολικά για τα ζητήματα των αγροτών έχουμε ταχθεί με το μέρος των ετοιμάτων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με το μέρος των ετοιμάτων των αγροτικών συλλόγων που πραγματικά αγωνίζονται και θέλουν το καλό του τόπου μας, όπως και το καλό των ίδιων φυσικά, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων. Είναι κρίσιμο ζήτημα τα μέτρα μείωσης της παραγωγής, των τιμών, του κόστους παραγωγής. Αυτά πρέπει να μειωθούν οπωσδήποτε, τα παλεύουμε. Χρειάζονται εγγυημένες τιμές, κατώτερες. Σε αυτά τα ζητήματα είμαστε καθαροί, μαζί με άλλα ζητήματα που τα έχουμε προβάλει με την πρόταση νόμου που καταθέσαμε στη Βουλή, και για το αφορολόγητο όριο και για απαλήψεις χρεών κλπ. Κλπ. Που έχει αγροτική, ο αγρότης και η αγροτική παραγωγή, όλα αυτά και τα ζητήματα των επιδοτήσεων. Ειδικότερα για τα θέματα που αφορούν εδώ την περιοχή, εμείς υποστηρίζουμε αυτό το ζήτημα της έλλειψης, ότι πρέπει να φτιαχτεί δηλαδή και όσο γίνεται πιο γρήγορα το κλειστό αρδευτικό σύστημα στην Κοπαίδα, γιατί είναι ένα από τα στοιχεία που μειώνει το κόστος παραγωγής και βοηθά τον αγρότη. Όπως επίσης, για να βοηθηθεί αυτή η καλλιέργεια και ο ίδιος ο αγρότης στην παραγωγή του, χρειάζεται το ζήτημα που δίνεται για τον Γιάννη Τοβάκο από άλλους, από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Κικόπουλο, τα ζητήματα των... Κεφαλά, ναι, εντάξει, μπερδεύτηκα. Ποιος μου είπε στο μου, ο Γιώργος ο Κικόπουλος, παλιά. Ναι. Λοιπόν, για παράδειγμα, οι αγροτικοί δρόμοι που πρέπει επίσης να γίνουν, ή, ξέρω εγώ, ο αναδασμός. Οι αναδασμοί που καθυστερούν, και σωστά υπόθηκε για το Ανθοχώρι ή για άλλες περιοχές, άλλα χωριά εδώ της περιοχής. Θα τα παλέψουμε αυτά. Θα τα παλέψουμε με τις δυνάμεις που έχουμε μέσα στη Βουλή, αλλού, παντού όπου μπορούμε, στους αγώνες πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως για τη μελισσοκομεία ακόμα να πω, επειδή ήμουν πρόσφατα στη Βόρεια Έλλη, που έχει πληγεί άμεσα η μελισσοκόμη εκεί, αλλά δεν αφορούν μελισσοκόμους της Βόρειας Έλλης, γιατί εκεί πάνε και από την Ελλάδα και από εδώ πάνε ακόμα. Και πραγματικά το κόστος είναι τεράστιο, δηλαδή οι κυβερνώντες κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Για παράδειγμα, ότι ο μελισσοκόμος παίρνει, μετακινείται, πάει τα μελίστα εδώ, τα πάει αλλού όπου μπορεί να βρει μέρος, και έχει τεράστιο κόστος στα καύσιμα και με την αύξηση των τιμών κλπ. Άρα χρειάζονται επιδοτήσεις να δοθούν. Χρειάζονται επίσης εκεί για τις καταστροφές που γίνονται από πυρκαγιές να δίνονται αποζημιώσεις που τις χρειάζονται για να μπορέσουν να επιζήσουν. Ή το κόστος επίσης της μελισσοτροφής, σωστά υπόδειγε, ας πούμε η ζάχαρη είναι βασική τροφή για τις μέλισσες, αλλά η ζάχαρη έχει αυξηθεί πόσο, 200%, 120%, δεν ξέρω, θυμάμαι τώρα. Την αγοράσαμε πέρσι ή χειμώνα. Εντάξει, σε σχέση με πέρσι, η πρόπερσι έχει σχεδόν διπλασιαστεί, αλλά και αυτό μεγαλώνει το κόστος. Πάνω.
120 ευρώ, μα δεν είναι μικρό πράγμα αυτό τώρα για το μελισσοκόμο. Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε πού μπορούμε να φτάσουμε. Και από αυτή την άποψη και η ανάγκη για επιδοτήσεις να δοθούν σε όλους είναι ζητήματα που τα στηρίζουμε, τα παλεύουμε. Εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι, και ξέρετε ότι αυτά που λέμε εδώ μέσα τα λέμε και στη Βουλή, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν λέμε ψέματα απλώς για να χαϊδέψουμε αυτιά και να πούμε ότι συμφωνάμε με αυτά που ζητάτε. Θα τα παλέψουμε, θα τα παλέψουμε στους δρόμους του αγώνα. Και εσείς πρέπει να δείτε, όπως και το υπόλοιπο κίνημα, το εργατικό κίνημα, κοινές δράσεις με το εργατικό κέντρο, με τα εργατικά σωματεία, με συλλόγους. Γιατί το πρόβλημα της αγροτικής παραγωγής δεν είναι αποκλειστικά το αγρότη, αφορά, ξαναλέω, όλη την κοινωνία. Αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα, και τους επαγγελματίες και τους εργάτες και όλους. Άρα κοινά πρέπει να παλευτούν αυτά τα ζητήματα. Να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, υπομνήματα αν θέλετε. Μπορείτε να μου δώσετε να καταθέσουμε ερωτήσεις στη Βουλή, να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και κάθε φορά που βγαίνει στην επικαιρότητα ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά και συνολικότερα αν υπάρχουν ζητήματα. Και κυρίως στον δρόμο του αγώνα. Εκεί είναι που πρέπει να συναντηθούμε, γιατί αυτό θα καθορίσει η μαζικότητα, δηλαδή το αγώνα, η κοινωνική συμμαχία, η κοινή δράση, θα μπορέσει να πιέσει και κυβερνώντες, αλλά και να αλλάξει συσχετισμούς παντού. Και στους συλλόγους, και στις ομοσπονδίες, και στις κυβερνήσεις, μέσα στη Βουλή, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.